Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα έχουμε ματσάκι Evolution, Περιστέρι Trelleborg και Λιτήρι. Οι δύο ομάδες οι οποίες αγωνίζονται απόψε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Evolution League. Το Περιστέρι Trelleborg έχει πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην πρεμιέρα επί των Gunners, τον οποίο επικράτησαν με 48-50, ενώ από την άλλη οι Ελιτήριοι ψάχνουν την πρώτη νίκη, καθώς στην πρώτη αγωνιστική ιτήθηκαν από την Λαμπόλα de Papel με 54-57. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Πορτογαλοί να κάνουν το λάθος. Η κατοχή περνάει έτσι στους σημερινούς φιλοξενούμενους. Στην πεντάδα για το Περιστέρι Trelleborg, Δαλέζος, Χάντι Δρακόπουλος, Παύλου, Τάτσης, και ξεχνάω κι αν και Λεβεντούρης, ενώ άνοιξε και το σκορ η φιλοξενούμενη ομάδα για το 0-2. Από την άλλη έχουμε Ζελμάνοβιτς, Κωνσταντινάκο, Μπαϊράμι, Ράνι και ο πέμπτος, δώστε μου λίγο και θα τον βρω, ο Λαμπρόπουλος είναι ο πέμπτος. Ο παίκτης που συμπληρώνει την πεντάδα των Λιτήριων, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Το 0-2 παραμένει. Κωνσταντινάκος άφησε τον Ράνι. Και πάλι Κωνσταντινάκος. Πάσα του πέρασε τελικά. Λαμπρόπουλος βάλα στη γωνία, ανενόχλητος ο Ζελμάνοβιτς. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος όμως. Λεβεντούρης αναλαμβάνει εκείνος να κατεβάσει. Μπάλα στη γωνία στον Παύλου. Πάει εκείνος κόντρα στον αντίπαλό του. Κωνσταντινάκος πήρε το rebound και θέλει να βγάλει τον Ζελμάνοβιτς μπροστά, ο οποίος σαν σε προπόνηση θα δεχτεί την πάσα και θα σκοράρει για το 0-4. Ο Λεβεντούρης μπάλα στα δεξιά. Ο Δαλέζος άφησε τον συμπαίκτη για να έρθει η εκτέλεση από την κορυφή, όμως δεν θα έρθει και το καλάθι για τους Πορτογαλοί. Θα την εκτέλεση του Δρακόπουλου, του Χάρη Δρακόπουλου, καθώς έχουμε και τον Θανάση στο σημερινό παιχνίδι. Χάρη Δρακόπουλος αφήνει τον Παύλου. Παύλου ψάχνει λίγο χώρο. Θα εκτελέσει, δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ενώ ζητάει και φάουλ. Συνέχεια θα κόπει με φάουλ ο Ράνης, ο οποίος πέρασε από τον Τάτσι και εκείνος ότι κανονικά τον γκρέμισε στο παρκέ. 7 και 12 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ακόμα χωρίς καλάθι το Περιστέρι Trelleborg, ενώ από την άλλη 4 πόντοι από την πλευρά των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση με τον Ράνι. Λαμπρόπουλος παίρνει και εκτελεί για 3 μέσα. 0-7. Πρώτο τρίποντο στο ματς για τους φιλοξενούμενους. Και γενικά πρώτο τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ καλή αντίδραση, έγινε το κλέψιμο. Λαμπρόπουλος 3-3 μπροστά, εθνιδιασμός, δεν έρχεται το καλάθι. Παύλου του φεύγει μπάλα, βρήκε όμως την πάσα για τον Τάτσι. Ζητάει ξανά. Πέρασε από το μαρκάρισμα, έφτασε μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Σπάει το ρόδι ο Παύλου για τους Πορτοκαλί. Έχουμε και τώρα αλλαγές. Όχι μία αλλαγή βλέπω. Ο Τύρος πέρασε το μάτς στην θέση του Τάτσι. Παύλου στη γραμμή για να εκτελέσει την πληρωματική βολή. Τη χάνει, παραμένει το 2-7. Γρήγορη επίθεση και αποτελεσματική από τους φιλοξενούμενους για το 2-9. Ο Ζελμάνοβιτς είναι αυτός που τελείωσε την φάση.
ενώ θα κάνει και το πόδι. Παύλου. Μπάλα στα αριστερά. Πολύ έξυπνη πάσα με στόχο τον Δαλέζο, ο οποίος βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και την εκμεταλλεύτηκε την assist για το 4-9. Ράνι στον Λαμπρόπουλο και ενώ σπαίνει και σηκώνεται αμέσως, βγήκε η άμυνα. Πήραν το rebound οι Πορτογαλοί, οι οποίοι θέλουν να πλησιάσουν κι άλλο. Δαλέζο τώρα θα στοχίσει από τα δεξιά. Ακριβή πάσα για τον Τζελμάνοβιτς, αλλά είναι και πάρα πολύ δυνατή παράλληλα. Δεν μπορέσει να γίνει αποδεκτή της μπάλας. Μαγιανάς τώρα στο μάτς για τους Πορτοκαλί, περί την θέση του Παύλου. Δρακόπουλος. Βγήκε πάνω δυνατά ο Ζελμάνοβιτς, τον πέρασε ο Δρακόπουλος, Δαλέζος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Κατοχή για τους μαύρους, όχι. Γρήγορη επίθεση, ο Τύρος θα στοχίσει από κοντά για το 6-9. Φετινάκος έχασε, Λεβεντούρης τον Δρακόπουλο και πάλι παίρνει ο Δρακόπουλος. Μαγενάς από το πλάι, εκτελεί άστοχα, Δαλέζος είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound και αφήνει έξω. Τύρος με τα αριστερό, δεν είναι καλή εκτέλεση. 6-9 το σκορ, 4-35 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ωραία ξεμαρκαρίστηκε και έκανε την προσπίση ο Λαμπρόπουλος για το 6-11. Λεβεντούρης. Τα δευτερόλεπτα για την επίθεση των Πορτοκαλί. Λεβεντούρης κάνει την τρίπλα πίσω από την πλάτη. Δεν μπορείς όμως να βρει κάποια εκτέλεση. Εδώ κακή πάσα τώρα του Ράνι. Λάθη και από τις δύο πλευρές. Ενώ έχουμε και διακοπή για το πρώτο time out της αναμέτρησης που είναι από την πλευρά των Λυτήριων. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out με το Περιστέρι Τρελεμπορκ που κάνει τώρα στην επίθεση αλλά και στο μείον 5. Λεβεντούρης μπαλά έξω στον Παλάσκα, τρίποντο από τον Τύρο άστοχο. Δεν μπορούσαν όμως να καθαρίσει το rebound οι φιλοξενούμενοι. Έτσι οι Πορτοκαλί τώρα έχουν επίθεση 14 δευτερόλεπτων. Λεβεντούρης μπαλά στη γωνία στον Βαγενά. Έλα πάει προς τα μέσα, κλείνεται από 2. Έγινε δύσκολη η προσπάθειά του. Ελιτήρη τώρα στην επίθεση. Η τρίπλα δεν βγήκε στον Μπαϊράμι. Τύρος κρατάει. Περιμένει να έρθουν οι συμπαίκτες στην επίθεση. Βλέπει τον Βαγενά. Λεβεντούρης από την κορυφή. Άστοχο το σουτ. Τυράνης μαζεύει. Ράνι τώρα αφήνει στον Κωνσταντινάκο. Μπαϊράμι, πολύ ωραία η πάσα, πέρασε για τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση για το 6-13. Μαγιανάς. Τύρος ψάχνει επιλογές. Εκεί πάσα στο τρίποντο, αλλά στόχισε ο Παλάσκας, επιθετικό rebound του Λεβεντούρη.
Πορτοκαλί παραμένουν στην επίθεση. Τύρος θέλει να πλησιάσει, αναπηδάει μπάλα στη Στεφάνη, δεν καταφέρει να πάρει κάτι. Συνδυασμός τώρα για τους φιλοξενούμενους, ο οποίος θα φέρει και αποτέλεσμα με τον Ράνι να αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 6-15. Συν 9 πλέον για τους ελιτήριους, οι οποίοι έχουν βρει και τους πόντους στον εφηλιασμό σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης. Λεβεντούρης, καλάθι και φάουλ. 8-15. Έκανε ωραία κίνηση ο παίκτης των γηπεδούχων. Δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος έκανε μόλις και το δεύτερο δικό του φάουλ. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Πώς είναι το Λαμπρόπουλος, περνάει στη θέση του Ζελμάνοβιτς. Με εξάδα στο σημερινό παιχνίδι. Οι ελιτήριοι έτσι πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί. Με τα φάουλ. Μαϊράμι. Κωνσταντινάκος. Πάσα πέρασε στον Ζελμάνοβιτς, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Βαγενάς. Τώρα είναι η σειρά του Βαγενά να κάνει το λάθος από την άλλη πλευρά. Ράνης στον Κωνσταντινάκο. Και πάλι Ράνης. Κάνει τις κινήσεις ο Ζελμάνοβιτς. Κωνσταντινάκος θα πάρει ξανά για να εκτελέσει για τρεις. Δεν το βάζει Τσίντζας στο rebound. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην πρώτη περίοδο. Τα φέρα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ωραία, πάσα του Τύρου. Θέλησε να εκτελέσει αμέσως ο Λεβεντούρης, αλλά ήταν μια πάρα πολύ φιλόδοξη κίνηση. Κωνσταντινάκος παίρνει και πάλι, θα εκτελέσει ανενόχλητος και το βάζει. 8-18. Είναι το δεύτερο τρίποντο στο μάτς και τα δύο τα έχουν βρει φιλοξενούμενοι. Ένα με Λαμπρόπουλο και ένα με Κωνσταντινάκο. Τώρα Τσίντας από μέση απόσταση θα κάνει το 10-18. Ζελμάνοβιτς πάει προς τα μέσα, του κάνει το φάουλ ο Παλάσκας και τον στέλνει στις βολές. Ζελμάνοβιτς έτοιμος για την πρώτη, θα την βάλει 10-19. Τελώς άστοχη η δεύτερη, κατέληξε airball. Παραμένει η διαφορά 9 πόντων, 35,4 στο ρολόι για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλεπτού. Παλάσκας. Τον Τσίτζα δεξιά. Μασάρι στον Παύλου, του δίνει ξανά εκείνος, ο οποίος έχει βάλει πλάτη τον Μαργωμένο. Και βρήκε τον χώρο να εκτελέσει ο Παύλου. 12-19, 14 δευτερόλεπτα τώρα. Μαϊράμι, Ζελμάνοβιτς, 9 δευτερόλεπτα, πίνει στον Ράνι. Στα 5 εκείνος, Ράνις δεν του επιτρέπει. Ο αντίπαλος θα κάνει την τρίπλα, 1 δευτερόλεπτο, εκτελεί συγκίνηση, αλλά αστοχή. Ο Τύρος και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 12-19. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Το σκορ στο 12-19 υπέρ των ελιτήριων, οι οποίοι από το ξεκίνημα του μάτς έχουν πάρει τα ενία και τα κρατάνε μέχρι τώρα. Ράνης στο έδαφος ο Βαγενάς, συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ από τον το 69. Είναι ο Παλάσκας.
στην επαναφορά οι φιλοξενούμενοι. Κωνσταντινάκος αφήνει στον Ράνι. Τα δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κωνσταντινάκος, η μπάλα δεν έφτασε στον σορμαργωμένο καθώς ο Τύρος παρενεύει. Δρακόπουλος επιστρέφει στο παρκέ. Παίρνει την θέση του Παλάσκα. Ένα μακρινό τρίποντο από τον Κωνσταντινάκο. Δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Τύρος σταματάει. Τσίντζα ζητάει, παίρνει, εκτελεί, αλλά αστοχή. Τελευταίος ακούμπησε ο Ράνης. Τα χέρια του βγήκε η μπάλα εκτός. Τσίντζας ακύπασε του στον Τύρο, την πήρε όμως εκείνος. Παίζει και πάλι με τον Τσίντζα, ο οποίος έχει βάλει πλέον τον Κωνσταντινάκο. Γυρίζει με το δεξί και σκοράρει. 14-19. Το Περιστέρι Τρέλεπορτ μειώνει πλέον στους 5. Κωνσταντινάκος θα πάρει το φάουλ. Όχι, ο Μπαϊράμι, με συγχωρείτε. Ο Δρακόπουλος είναι αυτός που έκανε την παράβαση. Είναι και το δεύτερο. Νωρίζοντας στο δεύτερο δεκάλεπτο. Συμπληρώνουν τα δύο ομαδικά οι Πορτογαλοί. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Μαγιανά θα καθίσει στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε ο Τάτσης. Κωνσταντινάκος. Κάνε το κόψιμο Ζελμάνοβιτς, αφήνει στον μαργωμένο. Εκείνος εκτελεί μετά την προσποίηση, το χάνει όμως. Χωρίς καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ελιτήρη. Παύλου. Πήρε την προσπάθεια, δεν την έβαλε. Ζελμάνοβιτς, 3-2, αριθμητικό πλεονέκτημα για τους μαύρους. Ζελμάνοβιτς υποπίεση πήγε εκεί να εκτελέσει. Τάτσης καθαρίζει και βγάζει την άμυνα. Παύλου. Στέγεται τώρα, πάνε σε οργανωμένη επίθεση Πορτοκαλί. Τάτσης. Παύλου θα το πάρει από εκεί, δεν το βάζει. Κωνσταντινάκος τον Ράνι. Απέναντι είναι ο Ζελμάνοβιτς, έχει πάει μπάλα. Τρομερή πάσα του Μπαϊράμι. Ζελμάνοβιτς για 3. Μπάλα στο σίδερο. Το 14-19 παραμένει. Παύλου. Τρίποντο από τον Τύρο. Τελείωσαν στο χώμος. Μπαϊράμι. Θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά τώρα οι Ελιτήρη, αλλά δεν μελέτωσαν το λάθος και ο Ζελμάνοβιτς συνέχεια κάνει αντιαθλητικό. Ο Παυλού είναι στημένος στην γραμμή, ενώ ο Λαμπρόπουλος επέστρεψε στο παρκέ για τους Ελιτήριους. Υπενθυμίζουμε ότι έχει δύο προσωπικά φάουλ ο Λαμπρόπουλος. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο παιχνίδι του. 15-19 τώρα από την πρώτη εύστοχη. Μέσα και η δεύτερη, 16-19. Παλά παραμένει στους Πορτογαλοί. Παύλου. Τύρος κοντά στον Μπαϊράμι, δεν θα τον νικήσει. Επιθετικό rebound του Δαλέζου. Με ένα περίεργο τρόπο η μπάλα πήγε να μπει στο καλάθι, αλλά μπήκε και βγήκε ουσιαστικά. Η κατοχή παραμένει στο Περιστέρι Τρελεμπόρκ. Ο Δρακόπουλος πήγε στην επαναφορά. Τύρος παίρνει ξανά.
Παίζει με τον Δρακόπουλο 4 δευτερόλεπτα. Έγινε το κλέψιμο από τον Ζελμάνοβιτς. Λαμπρόπουλος κατά μέτωπο θα πετύχει το καλάθι 16-21. Οργανώνει τώρα ο Τύρος. Τύρο Δρακόπουλος. Έχουμε τώρα μια διακοπή καθώς υπάρχει μια ένταση στον πάγκο των Πορτοκαλί. Δεβεντούρης έχει επιστρέψει το μάτς και θα πάρει και την εκτέλεση. Δεν θα τη βάλει όμως. Παρεγωμένος. Σαντινάκος πέρασε την πάσα στον Ζελμάνοβιτς, έχουμε. Φάουλ χαμηλά, το έχει κάνει ο Παύλου. Πριν προλάβει ο Ζελμάνοβιτς να σηκωθεί και να ξεκινήσει την ενέργειά του. Τρεις πόντοι έρχονται για τους ελιτήριους διαχειρός Μαργωμένου, 16-24. Ακόμα ένα τρίποντο για τους φιλοξενούμενους στο σημερινό μάτς. Αν δεν κάνω λάθος είναι το τρίτο. Βεντούρης πήρε, θέλει να πλησιάσει. Κερδίζει το φάουλ από τον Λαμπρόπουλο, είναι το τρίτο δικό του. Όσο πάει και το μάτς γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος θα αποσύρθει γρήγορα από την ομάδα του. Περιπιστρέψει το μάτς ο Ράνης. Από τρία ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Νεβεντούρη στη γραμμή. Στοχή στην πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 17-24. Ράνης κατεβάζει. Κίνησε ο Ζελμάνοβιτς για να πάρει. Πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Κερδίζει και το φάουλο από τον Παύλου, ο οποίος απορρεί με την απόφαση του ρέφερη. 17-26. Είναι το δεύτερο φάουλο του Παύλου αυτό. Ενώ τώρα ο Ζελμάνοβιτς έχει την ευκαιρία να πάει την διαφορά στους 10. Και θα τα καταφέρει. 17-27 πλέον. Σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Παύλου. Κινήσεις από τους παίχτες στον Πορτοκαλί. Δαλέτζος στον Λεβεντούρη, ξανά η μπάλα φτάνει στον Παύλου. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα στοχίσει γι' αυτό και προσπάθησε να ακολουθήσει τη φάση. Η μπάλα περνάει στα χέρια των ελιτήριων όμως, οι οποίοι βγήκαν αλόβητοι. Ράνης, Ζελμάνοβιτς στα δεξιά, πέρασε από τον Δαλέζο και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 17-29. Τον έχασε και ο Δαλέζος, δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει. Και ο Ζελμάνοβιτς δεν άφησε την ευκαιρία να πέρασε ανεκμετάλλευτη. Συν 12 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Φάουλ στον Παύλου.
Αλέζος, λίγο πιο πίσω από τη βολή, αστοχή. Σώζει ο Μπαϊράμι, αλλά όχι, τελικά δεν σώζει. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Στον γηπεδούχο, με συγχωρείτε. Παύλου. Πάει κοντά με τα αριστερό, θα τελειώσει καλά τη φάση, 19-29. Βλέπω ότι ο Κωνσταντινάκος κρατάει τη μέση του, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Ράνης. Ο Μπαϊράμι. Κωνσταντινάκος τώρα. 4 δευτερόλεπτα έκοψε ο Ζελμάνοβιτς, τον έχασαν οι Πορτοκαλί, αλλά δεν το πληρώσαν σε αυτή τη φάση. Παύλου. Λεβεντούρης, 3.50 ακόμα για την ολοκλήρωση της 10 λεπτού. Ο Λεβεντούρης έχασε καθώς ήρθε ο Ράνης για να κλέψει και θα τελειώσει και τη φάση μόνος. Τα έκανε όλα μόνος σε αυτή την περίπτωση ο Ράνης. Έκλεψε, έφυγε στον ευνηδιασμό και ευστόχησε για το 19-31. Παύλου τώρα για τους Πορτοκαλί. Το αφήνει λίγο χώρο ο Ζελμάνοβιτς. Κωνσταντινάκος τώρα πάνω του, δεν μπαίνει το καλάθι, επιμένει ο Δαλέζος και θα έρθει η ευκαιρία για το καλάθι για το 21-31. Κωνσταντινάκος, Μπαϊράμι, πάει με φόρα, χαμηλά λέει ο διαιτητής, έχει γίνει το φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί όμως τα ομαδικά και έτσι ούτως ή άλλως θα ήταν βολές για τον Μπαϊράμι. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 21-31. Μπαϊράμι εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι ελιτήροι. Μαγιανάς. Πίνει τώρα στον Δαλέζο. Θα εκτελέσει εκείνος από μέσα απόσταση για 2-23-31. Χειροκροτήματα τώρα για από τον πάγκο των Πορτοκαλί, οι οποίοι θέλουν να ψυχώσουν τους συμπαίκτες τους σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Δαλέζος κατάλαβε την πάσα Παύλου. Του λένε να πάει μόνος του τη φάση. Αυτό θα κάνει. Δεν θα έχει όμως τυχερός εδώ για να καταλήξει το καλά στην μπάλα. Κέρδισε όμως το φάουλ. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Παύλου στην γραμμή, καθώς επιστρέψαμε και από το time out των φιλοξενούμενων, άστοχη πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, Δαλέζος όμως είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound, αλλά η πάσα του δεν ήταν καλή, στην συνέχεια ο Μαργωμένος ήρθε από πίσω και έκλεψε. Ελμάνοβιτς στον Ράνι. Κωνσταντινάκος στον Μαργωμένο, Ελμάνοβιτς στα 8 δευτερόλεπτα, έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Θυμίζουμε ότι έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο πλευρές. Ο Ζελμάνοβιτς έτσι είναι στην γραμμή. Άστοχη η πρώτη βολή. Άστοχη από την γραμμή της φιλανθρωπίας συνεχίζεται και από τις δύο πλευρές. Στις
τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Πρώτη μηχρόνου βασικά. Θα πει δεύτερη. 23-32. Παύλου πήρε για να κατεβάσει. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Παύλου φέρνει στον Τσίντζα. Μπροστά του Σαντινάκος. Λεβεντούρης γύρισε ωραία, αλλά δεν τελείωσε εξίσου καλά. Ο Τσίντζας συνέχεια στην διεκδίκηση του rebound. Θα κάνει το φάουλ στον Κωνσταντινάκο και θα τον στείλει στη γραμμή. Νέο ζευγάρι βόλων για τους ελιτήριους. Νωρίτερα ο Ζελμάνοβιτς έβαλε την μία από τους δύο. Σειρά του Κωνσταντινάκου τώρα να πάει στη γραμμή. Άστοχος και αυτό στην πρώτη προσπάθεια. Χάνει και τη δεύτερη. Θετικό rebound όμως από τον Ράνι. Λαμπρόπουλος στον Κωνσταντινάκο. Μαργωμένος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Νέο επιθετικό rebound από τον Ζελμάνοβιτς αυτή τη φορά. Το foul το έχει κάνει ο Τσίντζας. Είναι και το δεύτερο δικό του. Και πάλι στις βόλες οι ελιτήριοι. Ζελμάνοβιτς τώρα. Αλλάζει το 23-32. Είπαμε σήμερα έχουν θέμα στις βόλες μέχρι στιγμής οι ελιτήριοι. Θα βάλει τη δεύτερη. 23-33. Βαγιανάς. Μένει πάνω του ο Ράνης, τον δυσκολεύει. Λεβεντούρης κρατάει για να γλιτώσει το λάθος Παύλου στα 6 δευτερόλεπτα. Παύλου θέλει να ξεμαρκαριστεί, δεν τα καταφέρνει όμως, δεν θα καταφέρει να βάλει και το καλάθι. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Ζελμάνοβιτς φτάνει μέχρι το τέλος ενώ πήρε την σχεδόν έτοιμο καλάθι από τον Ράνη. 23-35. Σαν τα δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Τσίντζας θα το πάρει το σούτ, ανενόχλητος ήταν κιόλας. Rebound από τον Ζελμάνοβιτς. Κατεβάζει εκείνος για τους φιλοξενούμενους. Ο Ράνης κρατάει. Δεν θέλει να βιαστεί ο παίκτης των φιλοξενούμενων. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Κάνει την κίνηση ο Ράνης. Κωνσταντινάκος πήρε. Πάει από τα αριστερά με τη βοήθεια του, απλό θα σκοράρει. 23-37. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Παγενάς το παίρνει από το κέντρο. Μπορούσε να πλησιάσει κι άλλο, επέμενε χρόνος και αφήνει τους ελιτήριους με 3,5. Κωνσταντινάκος, 2 δευτερόλεπτα, 1. Θα εκτελέσει, δεν θα πετύχει κάτι. Φινάλ λοιπόν και του δεύτερου δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 23-37 υπέρ των ελιτήριων. Έπεσαν οι δύο ομάδες στο παρκέ και ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Περιστέρη Τρελεμπορκ και Ελιτήριους. Το σκορ στο 23-37 με τους φιλοξενούμενους να έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά 14 πόντων τώρα στο παιχνίδι. Το Περιστέρη Τρελεμπορκ στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου πλησίασε στους 4, πλησίασε στους 3 με συγχωρείτε στο 16-19, όμως από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελαν οι Πορτοκαλοί.
με τους ελκύριους να παίρνουν διψήφια διαφορά και μάλιστα τώρα να έχουν και μία απόσταση ασφαλείας. Παϊράμι. Ελμάνοβιτς με πλάτη. Φίνι στον Ράνι. Ποιος πάει προς τα μέσα, κόντρα σε δύο. Δαλέζος καθαρίζει. Παύλου. Βαγενάς, Παύλου, Λεβεντούρης, Δαλέζος και Παλάσκας στην πετάδα των Πορτοκαλί. Με το άστοχο τρίπο του Παλάσκα. Ενώ από την άλλη Δελμάνοβιτς, Μπαϊράμι, Κωνσταντινάκος, Ράνης και ο Λαυροπουλής εδώ που αστοχεί αρχικά και συνέχεια κερδίζει το φάουλ από τον Δαλέζο, ο οποίος αντιδράει με το σφύριγμα. Τα λέμε ότι τέσσερα ο Δαλέζος με τον Λαυρόπουλο να είναι στη γραμμή. Λαυρόπουλος, ο οποίος υπενθυμίζει ότι στο πρώτο ημίχρονο συμπλήρωσε τρία προσωπικά φάουλ. Τώρα φτάνει η μπάλα στα χέρια του παίχτη των ελιτήριων. Έξω η πρώτη. Οι ελιτήριοι, ούτε στο πρώτο ημίχρονο είχαν καλά ποσοστά από τη γραμμή των βολών. Και η αστοχία συνεχίζεται και τώρα, θα βάλει τη δεύτερη. Ο Λαυρόπουλος για το 23-38. Παύλου. Οργανώνει τώρα την επίθεση της ομάδας του Λεβεντούρης. Στα δεξιά είναι ο Βαγενάς. Ωραία μπάλα πάει στον Δαλέζο. Ωραία. Κατάλαβε την κίνηση του Παύλου. Εκείνος θα κοπεί κανονικότατα από τον Ζελμάνοβιτς. Τρομερή άμυνα εδώ από τον παίχτη των ελιτήριων. Όχι. Τελικά έχουμε φάουλ. Δεν το κατάλαβα γιατί δεν άκουσα και σφύριγμα. Να σας πω την αλήθεια. Απορρεί και ο Ζελμάνοβιτς. Ωστόσο, όπως και να έχει, είναι φαουλ αφού το είπε ο διαιτητής. Ο Παύλου θα βάλει την πρώτη βολή, 24-38. Από ένα ομαδικό, οι δύο ομάδες μέχρι στιγμή στο δεύτερο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα και η δεύτερη, 25-38. Ράνης. Πάει μπροστά μέσα, βρίσκει το Σίδωρο η μπάλα. Βαγενάς. Τον Παύλου θα πάρει το τρίποντο εκείνος και φτωχή. 28-38. Και πάλι ο Παύλου μιλάει στην επίθεση και φέρνει την ομάδα του πλέον στο μείον 10. Ράνης. Με φάουλ μακριά από την μπάλα το έκανε ο Βαγενάς. Δεύτερο ομαδικό τον Πορτοκαλί. Σαντινάκος ξεμαρκαρίστηκε αυτό τον Μπαϊράμι. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο εκείνος. Πασάρει στον Λαυρόπουλο. Πας στην αδύνατη πλευρά εκεί που είναι ο Κωνσταντινάκος. Λαλέζος τον σταματάει με φάουλ. Τρίτο και για τον Δαλέζο. Τρίτο ομαδικό για το Περιστέρι Τρελεμπόρ. Θα γίνουν τέσσερα τώρα τα ομαδικά. Ο Μπαϊράμι κερδίζει το φάουλο από τον Παύλου. Τρίτο φάουλ και για τον Παύλου. Μπαϊράμι δεν πήρε την εκτέλεση, τώρα θα το κάνει. Χάνει το καλάθι μαζί με τον Λεβεντούρης. Βαγενάς παίρνει για να αναλάβει την οργάνωση της επίθεσης στον Πορτοκαλί. Παύλου. Βαγενάς θα εκτελέσει για τρεις, δεν έρχεται το τρίποντο.
Λαμπρόπουλος φεύγει γρήγορα μπροστά, δεν υπάρχει κάποιος να τον φτάσει. 28-40 με την εύστοχη προσπάθεια του Λαμπρόπουλου. Έχουμε και νέα διακοπή για time out των γηπεδούχων. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. 28-40 συν 12 για τους λιτήριους, οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής τους Πορτογάλοι να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφιο. Ενώ θα μειώσουν τώρα οι γηπεδούχοι με το καλάθι του Τύρου. 30-40. Ράνης. Λαμπρόπουλος θα πάρει το τρίποντο μέσα από τον Λαμπρόπουλο, εκτελεί για 3. 30-43, εκεί που πάνε να πάρουν μια ανάσα οι γηπεδούχοι, να ξεκινήσουν λίγο την ανταπίθεσή τους για να πλησιάσουν. Έρχεται ένα εύστοχο σούτ και τους κόβει τα πόδια. Αυτή τη φορά ο Λαμπρόπουλος έκανε τη δουλειά για τους ελιτήριους, στέλνει τη διαφορά και πάλι στις 12, πατούσε τελικά τη γραμμή. Είναι 30-42 το σκορ. Γελμάνοβιτς, προποθέσει ευνηδιασμού, αλλά δεν έφτασε στον Λαμπρόπουλο. Επέλεξε να πασάρει ο Γελμάνοβιτς. Νομίζω πρέπει να έχει παρενέβει και παίχτης των γηπεδούχων. Έτσι, η μπάλα είναι για τους ελιτήριους, ενώ ο Τάτης επιστρέφει στο παρκέ, παίρνει τη θέση του Αλέζου. Ράνει στον Γελμάνοβιτς. Κωνσταντινάκος ήταν μόνος του, αλλά δεν έβαλε το καλάθι. Παύλου. Πέρασε. Πήγε και μέχρι μέσα, κατεβάζει την μπάλα ο Κωνσταντινάκος. Η μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των Πορτοκαλί. Ανενόχλητο το τρίποντο, άστοχο όμως από τον Παύλου. Ράνης. Τρεις παίχτες πίσω στην άμυνα των γηπεδούχων. Ζελμάνοβιτς έκοψε, πάει προς τα μέσα. Να πηδάει μπάλα στο Στεφάνη και καταλήγει εκτός. Κάνει το κεφάλι του ο Ζελμάνοβιτς για την ευκαιρία που χάθηκε. Τύρος. Ωραία, έπασε για τον Δρακόπουλο και καλάθι και φάουλ. Όλα τα λεφτά η πάσα του Τύρου. Τώρα. Και ο Δρακόπουλος έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για να κατεβάσει την διαφορά μετά από ώρα σε μονοψήφιο αριθμό. Θα τα καταφέρει κιόλας. 33-42 πλέον. Λαμπρόπουλος. Φεύγει μπάλα, έχει προηγηθεί φάουλ. Έχει κάνει το φάουλ ο Τύρος. Τώρα με τον Λαμπρόπουλο να στοχίσει στην δεύτερη, έχουμε επανάληψη. Έξω και η δεύτερη, αδράνηση άμυνα όμως τον Πορτοκαλί, δεν το πλήρωσαν. Καθώς ο Λαμπρόπουλος αστόχησε στο lay-up. Όπως και να έχει, αντίδραση δεν ήταν καθόλου καλή από την πλευρά του Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Τύρος πάει μπροστά μέσα, στοχή. Κωνσταντινάκος ψάχνει την μπάσα, βλέπει τον Ζελμάνοβιτς. Θυμίζω στους 10 και πάλι διαφορά. Ράμι αφήνει στον Ράνι. Κωνσταντινάκος, 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Νησκαστή πάσα δεν έφτασε στον Ζελμάνοβιτς, πέρασε από όλους και κατέληξε εκτός η μπάλα. Έχουμε και διακοπή για time out τώρα από την πλευρά των λιτήριων. Time out, 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 time out
συνέχεια στη δράση μετά από το timeout των φιλοξενούμενων, 4-33 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου και το σκορ στο 33-43. Στρακόπουλος έκανε τη δίσδυση, δεν πέτυχε κάτι. Λαυρόπουλος τώρα θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Μπαλά παραμένει στα δικά του χέρια, αλλά κάνει βήματα. Στρακόπουλος είναι συνέχεια στο μάτς. Πυροτήρος θα εκτελέσει από την κορυφή μέσα. 36-43. Το Περιστέρι Τρέλεμπορ μειώνει στους 7 πλέον. Βαϊράμι. Ράνης κρατάει εκεί λίγο πιο μπροστά το κέντρο. Κωνσταντινάκος βρήκε τον Λαμπρόπουλο. Σηκώνεται εκείνος μπροστά από τον Παύλου. Έχει γίνει και φάουλ από τον Τάτσι. Έχουν συμπληρωθεί τα πεντοματικά από τους γηπεδούχους. Έξω η πρώτη βολή του Λαμπρόπουλου. Το πρόβλημα συνεχίζεται από την πλευρά των ελιτήριων στις βολές. Δύο ομαδικά, υπενθυμίζω, οι φιλοξενούμενοι μέχρι στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο. Έξω και η δεύτερη από τον Λαμπρόπουλο, 0-2 σε αυτή την φάση. Ρακόπουλος. Δίνει το screen, ο Τύρος παίρνει την προσπάθεια, ο Ρακόπουλος δεν έφτασε ούτε στη Στεφάνη μπάλα. Ράνης τον Λαμπρόπουλο. Ο Παύλου έπεσε πάνω του και έκανε φάουλ. Και πάλι ο Λαμπρόπουλος θα οδηγηθεί στην γραμμή, αλλά έχει πέσει το παρκέ στην γωνία. Φαίνεται να έχει χτυπήσει το πόδι του. Είναι το τέταρτο φάουλ αυτό του Παύλου. Δεν έχει άλλο φάουλ να κάνει. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός από εδώ και πέρα στα τελευταία 13,5 λεπτά που απομένουν στην αναμέτρηση. Σταυρόπουλος δεν μπορεί να συνεχίσει το μάτς. Έτσι. Λοιπόν, ο Μαργωμένος, ο οποίος πέρασε την θέση του, θα πάει στην γραμμή των βολών. Βάζει την πρώτη. Παύλου. Σκαστή πάσα τώρα για τον Δρακόπουλο, ο οποίος απελευθερώθηκε και ευστόχησε για το 38-45. Και πάλι διαφορά σε 7. Ράνης. Μπροστά του ο Δρακόπουλος. Μπαλά πάει στον Κωνσταντινάκο. Μπαϊράμι γυρίζει, 2 πάνω του. Ζελμάνοβιτς στα 4, 3 δευτερόλεπτα τώρα. Αργωμένος θα πρέπει να εκτελέσει, δεν το έκανε και έτσι έμεινε μπαλά στα χέρια των ελιτήρων. Χειροκροτήματα από την πλευρά των Πορτοκαλί για την πολύ καλή άμυνα που έπαιξαν σε αυτή τη φάση. Και έχουν ευκαιρία τώρα να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι γηπεδούχοι. Λεβεντούρης. Τύρος στα αριστερά, θέλει να παίξει με τον Τάτσι. Σταματάει αντικανονικά την μπάλα ο Ζερμάνοβιτς. Πίσω 14 δευτερολέπτων για το Περιστέρι Τρέλεμπορ. Τάτσις πήρε. Τύρος πάει προς τα μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι, κέρδισε το φάουλ όμως. Κατάφερε να πάρει κάτι από την φάση ο παίχτης των γηπεδούχων, το φάουλ το έχει κάνει ο Κωνσταντινάκος.
τριτομαδικού των φιλοξενούμενων. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι γηπεδούχοι. 39-45. Μέσα και η δεύτερη. Το σκορ πλέον στο 40-45. Ράνης. Κωνσταντινάκος θα πίνει ξανά. Συνεργάζονται οι δυο τους. Ο ποδοσφαιρικός τη λέκοψε εκεί. Ο Τύρος. Ράνης. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Τάτς βγαίνει πάνω του. Έχει γίνει φάουλ. Ο Δρακόπουλος το έχει κάνει στον Μπαϊράμι. Στην γραμμή τώρα ο Μπαϊράμι, καθώς έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά οι γηπεδούχοι. Μέσα η πρώτη. 40-46. Έξω η δεύτερη. Ο έδαφος εκεί με αυτοθυσία, ο Βαγενάς κατάφερε να κερδίσει. Τύρος κρατάει. Τώρα διακοπή, καθώς έχει χτυπήσει παίχτης των φιλοξενούμενων. Έχουμε τώρα μια διακοπή. Καθώς έχει χτυπήσει ο Μπαϊράμι. Πάμε σε μία διακοπή. Όχι, θα μείνουμε. Στην αναμέτρηση. Οι συζητήσεις συνεχίζονται ανάμεσα στους διαιτητές και στον πάγκο του Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Η Πορτογαλία στην επαναφορά τώρα. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το μάτς. Μετά τις συζητήσεις έχουμε και πάλι παιχνίδι. Δρακόπουλος θα εκτελέσει. Άστοχα όμως, επιθετικό rebound του Τάτσι, δεν θα το βάλει. Συνέχεια η μπάλα θα βγει εκτός. Ο Λεβεντούρης δεν μπόρεσε να πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. 1-42 ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Και το παιχνίδι είναι ζωντανό, 40-46. Μόλις 6 πόντους διαφορά έχουν καταφέρει να ρίξουν την απόσταση οι γηπεδούχοι. Τάτσις έκανε το κλέψιμο. 2-1-2 εδώ, 2-2. Ήρθε και τρίτος, ο Ζελμάνοβιτς αυτός κατάφερε να πάρει. Δεν πέρασε η πάσα όμως. Νέο κλέψιμο για τους Πορτογαλινάδους, αν θα καταφέρουν να κάνουν κάτι καλύτερο τώρα. Δρακόπουλος θα τελειώσει τη φάση. 42-46. Ζελμάνοβιτς. Τον Κωνσταντινάκο. Έχει γίνει φάουλ από τον Λεβεντούρη. Σειρά του Κωνσταντινάκου τώρα να πάει στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη βολή. Πολλές πεταμένες ευκαιρίες από την γραμμή των βολών για τους ελιτήριους. Ακόμα μία τώρα. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Τύρος ζητάει κινήσεις. Παίζει με τον Δρακόπουλο. Εκείνος πήρε, αλλά από πλεονεκτική θέση δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Θα
προσπαθούν να πλησιάσουν στο δίποντο τώρα οι Πορτογαλοί. Δελμάνο βρίσκεται μαργωμένο. Μαϊράμι ηρεμεί κάπως η κατάσταση στην επίθεση των φιλοξενούμενων. 9 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεσής τους. Καθαρή άμυνα, καθαρό κλέψιμο. Τύρος φεύγει μπροστά. Φτάνει μέχρι το τέλος, θα βρεθεί στο παρκέ. Έχει γίνει το φάουλ από τον Ράνι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το τρίτο φάουλ του Ράνι στο μάτς και το τέταρτο των Λυτήριων στο τρίτο δεκάλεπτο. Θα μπει μέσα η πρώτη, 43-46. Έξω η δεύτερη, 43-46. Μαϊράμι. Ο Βαγιανάς έκανε τώρα το φάουλ. Είναι τρίτο και του Βαγιανά. Μαϊράμι στις βολές. Μέσα η πρώτη, 43-47. Να δούμε αν θα σπάσει το σερί των τελευταίων βολών. Δεν θα τα καταφέρει να πετύχει 2 στις 2. 3 δευτερόλεπτα, Βαγιανάς, Δρακόπουλος το 1 δευτερόλεπτο. Προλαβαίνει το χρόνο, αλλά το σούτι δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε και της τρίτης περίοδου με το σκορ να γράφει 43-47. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, όπου ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Περιστέρι, Τρελεπούρ και Λυτήριους. 43-47 το σκορ. Περιστέρι, Τρελεπούρ καταφέρει να πλησιάσει στους 4 πόντους. Καλή άμυνα από τον Τύρο, ο οποίος δεν μπορέσε να κρατήσει την μπάλα εντός γραμμών. Γενικά η άμυνα των Πορτοκαλί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που το αποδεικνύει και το αποτέλεσμα που έχουν φτάσει πλέον στο μείον 4. Αστόχο το σουτ τριών πόντων από τους φιλοξενούμενους. Προσποίηση τώρα από τον Τύρο, αστοχή, ο ίδιος παίρνει το rebound. Χαμένη όμως και η δεύτερη ευκαιρία από τον ίδιο Λαυρόπουλος. Ράνης κρατάει. Λαυρόπουλος, Αλμάνοβιτς, τελεί για τρεις εκείνος, δεν το βάζει. Δρακόπουλος. Τύρος για να μειώσει κι άλλο, δεν τα καταφέρνει. Ο Ράνης είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Θέλει να βγάλει και μπροστά την ομάδα του. Ανεβάζει τον Γκάζι. Ράνης πήρε ξανά τον μαργωμένο. Λαμπρόπουλος ανενόχλητος, θα πάρει το σουτ. Είναι άστοχο. Έχουμε φάουλ από τον Δελμάνοβιτς. Στην διεκδίκηση του rebound εκεί με τον Βαγιανά. Είναι το τέταρτο του Ζελμάνοβιτς. Ο οποίος θα καθίσει τον πάγκο, ο Κωνσταντινάκος επιστρέφει στην θέση του. Δρακόπουλος. Λεβεντούρης συγκρούεται με τον Μπαϊράμι. Έχει γίνει χαμηλά το φαουλ, λέει ο ρέφερι. Και να έμπαινε το καλάθι, δεν θα μετρούσε. Παύλου
Σύρος, στον Δρακόπουλο, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βρει τον στόχο. Η μπάλα είναι για τους Λυτηρίους. Χωρίς καλάθι ακόμα. Το 4ο δεκάλεπτο σε αυτά τα 2 λεπτά που έχουμε διανύσει μέχρι στιγμής. Ναυρόπουλος. Κωνσταντινάκος. Έχει πλάτη, πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Ράνης πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Μπαϊράμι στο rebound, ήταν ο μόνος που πήδηξε. Ράνης με το δεξί, δεν μπορεί. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους γηπεδούχους. Λεβεντούρης κατεβάζει. Αφήνει τώρα στον Βαγενά. Παύλου του δίνει ξανά. Δρακόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Τυροτήρος φτάνει προς τα μέσα, το χάνει ο ίδιος το επιθετικό rebound, αλλά ξανά στοχή προσπάθεια. Το 43-47 παραμένει, πιέζεται ο Λαμπρόπουλος. Θέλει να βρει παίκτη και κάνει τελικά, όχι, έχουμε σφύριγμα για τεχνική ποινή στον πάγκο των γηπεδούχων. Στην γραμμή ο Μεργομένος, ενώ η μπάλα στη συνέχεια θα είναι και για τους Λυτήρους, οι οποίοι έχουν ένα δευτερόλεπτο για να περάσουν το κέντρο, καθώς το χρονόμετρο έχει σταματήσει 17 δευτερόλεπτα. 43-48. Η μπάλα τώρα πάει στο πλάι. Πρέπει να γίνει μια πάσα τώρα μπροστά από το κέντρο για να προλάβουν και να γλιτώσουν την παράβαση οι φιλοξενούμενοι. Παραλήπτης έγινε ο Ράνης. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των φιλοξενούμενων. Κωνσταντινάκος ψάχνει την πάσα, βρήκε τον Λαμπρόπουλο. Πάει προς τα μέσα εκείνος με δύναμη. Πάχες για το rebound. Μπαϊράμι θα εκτελέσει εύστοχα. 43-50. Όχι, τελικά δεν μετράει το καλάθι, γιατί όχι, μετράει κανονικά, 43-50. Μια ευκαιρία με τον Τύρο, ο οποίος θα σταθεί άτυχος. Θα μπορούσε εδώ να πάρει και το maximum από την φάση, ωστόσο δεν το έκανε το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Ο Παύλος στη γραμμή. Άστοχη πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη ο Παύλος. Ο ίδιος όμως μπήκε στη φάση για διεκδίκηση την μπάλα από τον Ράνη και την κέρδισε μάλιστα. Δρακόπουλος, 6-20 ακόμα για το τέλος, 4 δευτερόλεπτα. Δρακόπουλος παίρνει το τρίποντο και το βάζει, 46-50. Στο μείον 4 ξανά το Περιστέρι Τρέλεμπορ. Σαντινάκος. Λαμπρόπουλος, βγήκε ο Μπαϊράμι μπροστά από τον Τύρο. Λαμπρόπουλος τελικά θα πάρει το σουτ. Δεν θα έρθει απάντηση από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Τύρος πέφτοντας εκεί βρήκε την πάσα. Λεβεντούρης τώρα. Παύλου υπό την πίεση του αντιπάλου του δεν τα καταφέρνει. Πιέζει τον Μπαϊράμι. Κωνσταντινάκος παίρνει λίγο πιο μπροστά το κέντρο. Θέλει να περάσει, παλακυλάει, γίνεται το κλέψιμο τελικά από τους Πορτοκαλί. Η Ροστέ φεύγει προς τα μέσα, άστοχο το αριστερό λέει, Παύλου διορθώνει και κάνει το φάουλ ο Ράνης.
τέταρτο φαουλ του Ράνι, όπως και τέταρτο ομαδικό για τους λιτήριους. Κανένα φαουλ μέχρι στιγμή στο τέταρτο δεκάλεπτο από την πλευρά των γηπεδούχων. Φαουλ στην επαναφορά. Ιρωτήρος και του έδωσε ξανά. Τρία δευτερόλεπτα. Αλλαγή λοιπόν κατοχής. Ράνης. Πάνω του κολλημένος ο Βαγιανάς. Και θέλει να τον επηρεάσει λίγο και στην οργάνωση της επίθεσης. Μπαϊράμι στα 7 δευτερόλεπτα. Φινεί έξω. Μαργωμένος δίστασε να πάρει το σουτ. Θα το κάνει από λίγο πιο κοντά. Δεν βάζει το καλάθι όμως. Παύλου φεύγει μπροστά. Λεβεντούρης. Πάει κοντά στον Κωνσταντινάκο. Δεν είναι καλή προσπάθεια. Λαμπρόπουλος αφήνει στον Ράνι. 4 και 28 ακόμα για το φινάλι του μάτς. Λαμπρόπουλος στο παρκέ. Έχουμε διακοπή τώρα. Καθώς ο Λαμπρόπουλος βρέθηκε στο παρκέ. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί κάποιο φάουλ, νομίζω απλά υπήρχε διακοπή. Αν έχουμε και time out. Έγινε το λάθος από την επαναφορά και η μπάλα πάει στα χέρια του Παύλου. Βαγιανάς προσποιείται. Ένα πλησιάστα καταφέρνει και σκοράρει. 48-50 πλέον η διαφορά στο δίποντο. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο του παιχνιδιού. Κωνσταντινάκος. Γελμάνοβιτς δεν θα πάρει. Έχει γίνει το φάουλ όμως από τον Βαγιανά, ο οποίος του παραδέχεται. Τέταρτο φαουλ του Βαγιανά, πρώτο ομαδικό για το Περιστέρι Τρέλεμπουργκ στην τέταρτη περίοδο. Λαμπρόπουλος. Μένει πάνω του ο τύρος. Ο Λαμπρόπουλος πήρε την εκτέλεση στο έδαφος ο Μπαϊράμι. Στην συνέχεια δεν υπάρχει κάτι. Λεβεντούρης. Φόρα, πήγε προς τα μέσα ο Παύλου, θα πετύχει το καλάθι. Για την ισοφάριση 50-50 κερδίζει και το φάουλ και ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους να πάρουν για πρώτη φορά στο σημερινό μάτι το προβάδισμα. Με 3,5 λεπτά να απομένουν ακόμα για το φινάλε. Παύλου είναι στην γραμμή, έτοιμος για την συμπληρωματική βολή. Παύλου εκτελεί και τη βάζει, 51-50 και το Περιστέρι Τρέλεμπουργκ πλέον είναι μπροστά. Σαντινάκος. Θα δεχτεί το φάουλ, θα μετρήσει και κανονικά το καλάθι. Ό,τι έγινε στην άλλη πλευρά γίνεται τώρα στην ρακέτα τον Πορτοκαλί. 51-52, διαχειρός Κωνσταντινάκου. Ο οποίος βάζει και πάλι την ομάδα του μπροστά. Δεν έμεινε για πολλή ώρα το προβάδισμα στα χέρια των Πορτοκαλί. Βασικά για λίγα δευτερόλεπτα έμεινε. Άστοχη βολή. Παύλου. Παύλου κρατάει, αφήνει τώρα στον τύρο.
Πάνει ξανά ο Παύλου. Λεβεντούρης, αστοχή, μαζεύει ο Λαυρόπουλος. Θα βγει γρήγορα μπροστά και αφήνει στον Ζελμένοβιτς. Ζελμάνοβιτς, μας συγχωρείτε. 51-54. Άμεση αντίδραση από την πλευρά των Λυτήριων, οι οποίοι φτάνουν και πάλι στο συν 3. Δαλέζος, ο Παλάσκας, με συγχωρείτε, πήρε το σούτ. Ήταν άστοχο όμως. Τελευταία 2,5 λεπτά στο μάτς. Λαυρόπουλος πάνω του Λεβεντούρης. Λαυρόπουλος θέλει να κάνει το ξεπέταγμα. Θα εκτελέσει τελικά για 3, δεν το βάζει. Παύλου στο αμυντικό rebound. Κατεβάζει κιόλας. Παύλου ψάχνει την μπάσα, αφήνει έξω ο τύρος. Θα αναλάβει την εκτέλεση. Θα μπει μέσα η μπάλα. 54 όλα. Είχε για μία δόση τύχης αυτό το σουτ. Ωστόσο, όπως και να έχει, το μάτς είναι και πάλι στην ισοπαλία. Κωνσταντινάκος πέρασε πάσα για τον Ζελμάνοβιτς. Μαϊράμι φτάνει μέχρι μέσα, δυσκολεύεται κόντρα στον Παύλου. Αργωμένος, παίρνει, εκτελεί και κερδίζει και το φάουλ. 54-56. Τρίτο φάουλ μάλιστα του Τατσί. Το 54-56 τώρα το σκορ, το οποίο θα αλλάξει, θα γίνει 54-57 υπέρ των Λυτήριων, ενώ έχουμε και νέο time out. Το 54-57 το σκορ, 1 και 38 ακόμα για το τέλος. Τάτσις. Κλέβει ο Λαυρόπουλος. Κωνσταντινάκος. Χωρίς να υπάρχει λόγος για γιασύνη. Κωνσταντινάκος στα 7 δευτερόλεπτα. 4 τώρα. Αλλά δεν θα φτάσει ποτέ στο Λαυρόπουλο, καθώς έκανε το κλέψιμο ο τύρος. Παύλου κατέβασε. Λεβεντούρης πήγε με δύναμη προς τα μέσα, κερδισμένο φόλο από τον Λαυρόπουλο. Εκείνος το έκανε. Είναι το 5ο. Όχι. Είναι το 4ο του Λαυρόπουλου, με συγχωρείτε. Αργωμένος θα περάσει εκτός. Ράνης στο παρκέ. Μέσα η πρώτη. 55-57. Μέσα και η δεύτερη. 56-57 στον πόντο και πάλι πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Μπαϊράμι. Πίεση ψηλά από τους Πορτοκαλί. Φάουλ από τον Δαλέζο. Ήταν το τέταρτο των γηπεδούχων. Είναι φαν φάουλ να δώσουν. Στην επαναφορά. Τώρα οι Ελιτήροι. Πάσα φτάνει στον Μπαϊράμι, ο οποίος ξεφεύγει από τον Δαλέζο. Βγήκε η άμυνα. Περιστέρι τρέλεγο τώρα έτοιμο για την νέα επίθεσή του. Μπορεί ακόμα να πάρει και το προβάδισμα η ομάδα. Η γηπεδούχος ομάδα. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Δρακόπουλος θα σταθεί για το προσπέρασμα.
Δεν θα έρθει εκείνο, αναφίδησε μπάλα δύο φορές και κατέληξε εκτός. Μισό λεπτό ακόμα. Ράνης. Κρατάει, αφήνει στον Τζελμάνοβιτς, πάει προς τα μέσα, εκείνος αστοχή όμως το lay-up. Ευκαιρία τώρα για το Περιστέρι Τρέλεμπορντ για να πάρει το μάτς. 13 δευτερόλεπτα. 10, Δρακόπουλος. 7 δευτερόλεπτα. Δαλέζος παίζει με τον Λεβεντούρη. Στα 4 δευτερόλεπτα κόντρα σε 2. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Και έτσι χάνεται αυτή η ευκαιρία από τους Πορτοκαλί. 2,7 δευτερόλεπτα απομένουν στο μάτς. Και έχουμε time out. Από μπροστά θα γίνει η επαναφορά των φιλοξενούμενων, καθώς πήραν time out έπειτα από το time out των γηπεδούχων, οπότε είχαν την επιλογή για το από που θα ξεκινήσει η επίθεση. 56-57 το σκορ. Οι Πορτοκάλοι πλέον θα ψάξουν ένα γρήγορο φάουλ, αν δεν μπορέσουν να πετύχουν το κλέψιμο. Αυρόπουλος, εκείνο θα πάει η μπάλα, σε εκείνο θα πάει και ο Παύλου για να τον κάνει το φάουλ. Είναι η αλήθεια πως τα ποσοστά σήμερα των ελιτήριων από τη γραμμή δεν ήταν καθόλου καλά. Με να δούμε τώρα σε αυτές τις δύο κρίσιμες βολές τι θα πετύχει ο Λαυρόπουλος. Βάζει την πρώτη. 56-58. Λαυρόπουλος έτοιμος για τη δεύτερη. Την χάνει. Ένα δευτερόλεπτο, σουτ πίσω από το κέντρο χωρίς κάποια τύχη. Φινάλι λοιπόν και νίκη για τους ελιτήριους, οι οποίοι θα πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στη νέα σεζόν. Θα κάνουν το 1-1, ενώ από την άλλη το Περιστέρι Τρέλεμπορντ θα πέσει και αυτό στο 1-1, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Περιστερίου. Περιστέρι Τρέλεμπορντ καλυτήρι, 56-58.